Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το Κάρβουνο, όπου σήμερα για την ένατη αγωνιστική της Master League οι Harlems αντιμετωπίζουν τους Griffins. Οι Harlems από τη μία με ρεκόρ 3-4 στο πρωτάθλημα, κοντρά στους Griffins, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 5 ήττες. Πρώτη επίθεση για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Δαμίγος, Κοψιδάς, Κάτζιος, Μανίκας και Σαρασουάτη για τους Harlems, ενώ από την άλλη έχουμε Βλητανιώτη, Σπυρόπουλο, Καραγιάννη, Χρόνη και Πατωνίδη, Φιλιππό. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ένα σουτ για 3 πόντους στο χώμο. Harlems με Σαρασουάτη. Να αφήνει στον Νταμίγο Κοψιδάς. Στην πρώτη του επαφή με την μπαλά, παίζει με πλάτη. Με το δεξί δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Θα κερδίσει όμως το φόλ και θα πάει για πρώτη φορά στην γραμμή των βολών σήμερα. Κοψιδάς έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα την βάλει και θα ανοίξει και το σκορ για το 1-0. Αστόχος στη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως για τους Harlems και η μπάλα και πάλι στον Κοψιδά, ο οποίος περιμένει τις κινήσεις των παιχτών του. Κάτζιος πήρε. Θα αφήσει το πλάι στον Μανίκα. Στα 5 δευτερόλεπτα εκείνος βρήκε τον Δαμίγο. Μια σφαλιάρα στην μπάλα τον Κοψιδά, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πατωνίδη στον Βλητανιώτη. Και πάλι Πατωνίδη, καθαρή άμυνα τον Σαρασουάτη. Μπάλα παραμένει όμως στα χέρια των Γκρίφιν. Σπυρόπουλος τσεκάρει τις επιλογές του. Τώρα θα περάσει την μπάλα στον Καραγιάννη από κοντά και να στοχίσει. Το ξυλατρέφηκε στο έδαφος. Σχεδιασμός τώρα για τους Harlems, αλλά σταματάει το παιχνίδι καθώς έχουμε ένα τραυματισμό για τον Κοψιδά, ο οποίος παραμένει στο παρκέ. Τώρα θα σηκωθεί, δεν δείχνει να είναι κάτι το σοβαρό. Και η μπάλα πάει και πάλι πίσω. Συνέχεια για τους Harlems, το σκορ στο 1-0 με τη μία βολή του Κοψιδά. Ωραία η πάσα για τον Σαρασουάτη, θα βρεθεί κοντά εκείνος και θα σκοράρει για το 3-0. Η Γκρίφινς από την άλλη συνεχίζει την αναζήτηση για το πρώτο καλάθι στο ματς. Σπυρόπουλος οργανώνει αυτή την επίθεση. Χρόνης το έδωσε ξανά. Πατωνίδης άφησε στον Βλητανιώτη για να εκτελέσει για 3 εκείνος και να ισοφαρίσει. 3-3 το σκορ. Μανίκας. Κυροκοψιδάς. Ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα, σταματάει την τρίπλα, Δαμίγος. Θα κοπεί στα ίσα, θα βγει άμυνα από τους Griffins, ο οποίος γλιτώνει το λάθος, Σπυρόπουλος κρατάει. Πέρασε και το κέντρο, πιέζεται. Χρόνης, του δέσει και πάλι, μπάλα καταλήγει στη γωνία. Πατωνίδης, πάει κοντά, αφήνει στον Σπυρόπουλο, αυτός θα εκτελέσει για 2, αλλά είναι αδύναμο το σουτ. Μανίκας, και πάλι βγάζει προς την ομάδα του. Δαμίγος. Σαρασουάτη πάει με φόρα, πάει όμως την μπάλα τα χέρια του, ζητάει για συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για το λάθος. Πατωνίδης πέρασε. Σπυρόπουλος. Ανιώτης, αστόχησε αυτή τη φορά. Μανίκας τώρα για τους Harlems. Μπαλά στον Κοψιδά από το ύψος της βολής, εκείνος θα εκτελέσει για 2, δεν μπαίνει το καλάθι. Άστοχες οι δύο ομάδες τελευταίες φάσεις. Πατωνίδης. Μπάλα στον Σπυρόπουλο. Στα δεξιά έχει την επιλογή του Πατωνίδη. Σπυρόπουλος κράτησε, του φτιάξε λίγο χώρο συμπαίκτης. Τώρα
περνάει η μπάλα στον Πατωνίδη, ο οποίος θα σκοράρει για το 3-5. Προβάδισμα λοιπόν για τους Griffins για πρώτη φορά σήμερα. Μανίκας. Καντζιός. Παίζει με τον Κοψίδα. Χάνει ο Κοψίδας. Ρόνης. Βρήκε τρόπο να περάσει την μπάλα στον Βαλτινιώτη, που θα εκτελέσει για 3. Θα το χάσει όμως. Παρασουάτη. Φεύγει μόνος στην προσπάθεια, θα βρεθεί και στο παρκέ, κερδίζοντας το φάουλ από τον Χρονή, ο οποίος έτρεξε γρήγορα τον σηκώσει από το παρκέ. Σιάμος θα πέρασει τώρα στο μάτς, παίρνει την θέση του Κατζιού. Σαρασουάτη έτοιμος και για την δεύτερη. Θα την χάσει. Παραμένει το σκορ στο 3-5. Αντωνίδης. Βιλτανιώτης πήρε και πήγε προς τα μέσα, επέλεξε έξω τον Χρόνη. Βιλτανιώτης τώρα στη γωνία, είναι για 3 το σουτ και εύστοχο μάλιστα. Και πάλι ο Βιλτανιώτης δίνει τη λύση πίσω από τα 6-75. Αυτή τη φορά από τα δεξιά. Θα έρθει το τρίποντο για το 3-8 των Griffins. Μανίκας. Σιάμος πήρε. Θα δώσει και πάλι στον Μανίκα. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση. Δαμίγος θα εκτελέσει για να προλάβει και το ρολόι. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Συνδυασμός εδώ με τον Σπυρόπουλο να είναι ολομόναχος και να σκοράρει με το δεξί layup για το 3-10. Στο συν 7 πλέον οι Griffins. Καλεντρίχνουν στις τελευταίες φάσεις μια δυσκολία να πούν σκορ. Απάνω τα λάθη από τους γηπεδούχους. Τώρα όμως έχει υπάρξει φαουλ πάνω στον Δάμιγο. Και Αχόπουλος για πρώτη φορά στο ματς σήμερα για τους Griffins. Πήρε τη θέση του Χρονή. Σιδάς παίρνει και εκτελεί αμέσως και θα μπει μέσα η μπάλα. 5-10. Ο Σιδάς και Σαρασουάτη μέχρι στιγμής η μόνη σκόρερ για τους Χάρλεμς. Σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Ένα σιτάκι με βήμα πίσω από τον Γιαχόπουλο, εύστοχο γι' αυτό, 5-12. 4-15 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μανίκας. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Σπυρόπουλο, σαν την Αλεπού εκεί τρύπωσε πίσω από τον αντιπαλό του και θα χάσει και μέχρι το τέλος ο Σπυρόπουλος με μια προσποίηση. Θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει για το 5-14. Για αυτή η άμυνα των Griffins, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να πάνε διαφορά σε διψήφιο πλέον. Καχόπουλος. Σπυρόπουλος δυσκολεύτηκε κάπως αλλά κράτησε. Σιάμος έχει βγει ψηλά για να πιέσει. 8 δευτερόλεπτα για τους Griffins. Καχόπουλος θα πάρει μια δύσκολη εκτέλεση. Επιθετικό rebound του Καραγιάννη. Αστοχή και η δική του προσπάθεια. Δαμίγος φεύγει μπροστά. Και βρίσκει απέναντι τον Κοψιδά. Ζήτησε και πήρε ο Σιάμος. Δεν σκόραρε όμως ο Καραγιάννης στο αμυντικό rebound. Σπυρόπουλος. Μιλτανιώτης. Αντικανονική η παρέμβαση του Σιάμου. Και έχουμε το πρώτο φάουλ των Χάρλεμ στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχουμε και διακοπή για timeout. Επιστρέψαμε πίσω από τη διακοπή για το timeout των Harlems. Συνέχεια. Παίζει τους Griffins να βρίσκονται στην επίθεση. Βιλτανιώτης θα φτάσει κοντά, αλλά θα αστοχίσει. Μανίκας περνάει. Να μην βρίσκεται τον Κοψιδά, ο οποίος θα γυρίσει, θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας.
17-14. Ο Ξηράς ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από τους Χάρλεμς, ο οποίος είναι και ο μόνος που βρίσκει σταθερά λύσεις σε επιθετικά για τους γηπεδούχους. Στο έδαφος τώρα εδώ ο Σταυρόπουλος, που βρήκε την πάσα για τον Σκιάμο. Ο Ξηράς θα πάρει ακόμα μια προσπάθεια, αυτή τη φορά βρίσκει σίδερο, ο Βελτανιώτης καθαρίζει το rebound. Σπυρόπουλος στέκεται, σημαδεύει, εκτελεί αλλά στο επιθετικό rebound. Αλλά στοιχική η προσπάθεια του Φίλιππου Πατονίδη. Δαμίγος μια ψηλή πασά, έφτασε εκείνη στον Σταυρόπουλο. Και πάλι Δαμίγος και πάλι Σταυρόπουλος. Του φύγει μπάλα από τα χέρια, νέο λάθος για τους Χάρλεμς. Σπυρόπουλος πιέστηκε, Πατονίδης πήρε τώρα. Αφού στον Βιλτανιώτη δεν διστάζει εκείνος να εκτελέσει για τρεις, δεν θα το βάλει όμως. Μανίκας για τον Σιάμο. Κοψιδάς, πάει πάνω του Βιλτανιώτης, θα σηκωθεί ο Κοψιδάς, θα το χάσει και πάλι. Θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια στον Πατονίδη. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Χάρλεμς, 2-3 τα ομαδικά. Κοψιδάς τώρα θα αποσυρθεί. Θα πάρει την θέση του Σαρασουάτη στο μάτς. Σπυρόπουλος. Αντωνίδης πέρασε, έφαγε την προσπίση ο Σαρασουάτη και έκανε το φάουλ. Το οποίο είναι και το τρίτο και για τους Χαρλέμς, 3-3 πλέον τα ομαδικά. Κόπουλος, άστοχο το τρίποντό του. Μανίκας, αφήστε με Σαρασουάτη. Θα το πάρει τελικά εκείνος το σούτ, δεν το βάζει όμως. Καραμένει το σκορ στο 7-14. Αθανάσιος Πατονίτης, Ντανιώτης τώρα. Κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για τρεις. Αμίγος πήρε το rebound, έπεσε πάνω του Βιλτανιώτης, ο οποίος του κάνει το foul. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Χάρλεμς, με τον Κάτζιο να επιστρέφει και πάλι στην θέση του Μάνικα αυτή τη φορά. Αμίγος. Σκιάμος. Ζητάει έξω ο Κάτζιος, προσπάθησε να κάνει περιστροφή και ο Σιάμος του έχει βάλει από τα χέρια. Και έχουμε ακόμα ένα λάθος στην λίστα για τους Χάρλεμς. 29 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σπυρόπουλος οργανώνει. Και Αχόπουλος βγήκε μπροστά τον Σιάμο και πήρε για να παίξει με πλάτη. Βάλα έξω ο Βιλτανιώτης, προσποιήθηκε, βρήκε χώρο για να εκτελέσει ένα μαρκάρι στο σουτ. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Χάρλεμς. Σκιάμος, περνάει ωραία, συγκρατεί κιόλας. Βάλα στον Σταυρόπουλο, πιεζόμενος εκείνος. Στη λήξη του χρόνου θα εκτελέσει ο Κάτζιος, βλέπει και το καλάθι και έτσι έχουμε φινάλε με το σκορ στο 7-14. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού μας, που με το σκορ να βρίσκεται στο 7-14. Το σύμπτα πλέον οι Griffins. Χάλεμς τώρα στην πρώτη επίθεση για την δεύτερη περίοδο, και όμως θα κάνει ένα κακό σουτ. Λοΐζος. Κύριος Σπυρόπουλος στα δεξιά. Χόπουλος θα εκτελέσει και θα τον βάλει κιόλας υποπίεση. 7-17. Ακόμα μία λύση πίσω από τα 6-75 για τους Griffins. Σιάμος οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Πυροδαμίγος, έκλεισαν δύο πάνω του. Έχει υπάρξει φάουλ από τον Λοΐζο.
επαναφορά η Χάρλεμ. Ο Βαμίγος θα επιχειρήσει να βάλει μέσα την μπάλα. Σαρασουάτη. Κακή πάσα για τον Σιάμο, όμως εκείνος έγινε ο παραλήπτης. 5 δευτερόλεπτα, Σταυρόπουλος από κοντά. Θα μπει μέσα η μπάλα. 9-17. Λοΐζος, Σαχόπουλος έκανε την κίνηση. Από κοντά δεν θα εκτελέσει εύστοχα. Παρασουάτη τσεκάρει τις επιλογές του. Έχει τον Κάτζιο. Μια μακρινή πάσα παραλίγο να βάλει καλάθι ο Κάτζιος. Λοΐζος φεύγει γρήγορα. Και Σαχόπουλος είναι ανενόχλητος. Θα εκτελέσει για τρεις και θα τον βάλει κι αυτό. 9-20. Και πάλι ο Σαχόπουλος μιλάει πίσω από τα 6-75. Για να πάει πλέον τους Γκρίφινς στο σύν 11. Αμίγος θέλησε να συνεργαστεί με τον Σταυρόπουλο. Δεν βγήκε η συνεργασία. Σπυρόπουλος 3 εναντίον 2 μπροστά. Λοΐζος θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 9-22. Δυναμικός κίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο από τους Γκρίφινς. Θα έχει 45 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Σιάμο στον Δαμίγο. Πήρε ο Σαρασουάτη. Κλείστηκε από δύο Σταυρόπουλος. Ο Σιάμος θα εκτελέσει από την κορυφή, αλλά είναι πολύ κακό το σουτ. Καταλήγει έρβολ η προσπάθειά του, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για time out. Συνέχεια στη δράση εδώ στο Κάρβουνα επί τα από το θέμα των Χάρλεμς, οι οποίοι βλέπουν τους Γκρίφινς να έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο και να προηγούνται πλέον με 9-22 επιμέρους 2-8 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σιαχόπουλος, ο οποίος νωρίτερα έδωσε αρκετές λύσεις που σώβο τα 6-75, αυτή τη φορά το χάσε Σιάμος. Θα πάει μόνος μέχρι μέσα, δεν θα βλητώσει όμως το λάθος. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι Χάρλεμς έχουν υποπέσει σε αρκετές παραβάσεις. Επιθετικά δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν πολύ καλά. Αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός πως ακόμα δεν έχουν σπάσει το φράγμα των 10 πόντων στο μάτς. Σπυρόπουλος, Πατονίδης, Άσχεσον και Αχόπουλο. Θέλησε να ξανασυνεργαστεί εκείνος μαζί του και ο Χόπουλος κρατάει στα 4 δευτερόλεπτα. Σαρασουάτη είναι μπροστά του, θα τον δυσκολέψει, αλλά όχι τόσο ώστε να μην μπορέσει να σκοράρει ο Χόπουλος. 9-24. Πολύ καλή εικόνα του Χόπουλου στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα γίνει ακόμα ένα λάθος. Σπυρόπουλος τώρα στον εφηδιασμό από πίσω του Δαμίγος. Έχασε το λέει από Σπυρόπουλος, θα μένει αυτή η ευκαιρία για τους Γκρίφινς. Έχουμε και αλλαγή με τον Μανίκα να επιστρέψει το μάτι για τους Χάρλεμς. Παίρνει την θέση του Σιάμου. Μανίκας. Πήρε ο Σταυρόπουλος. Λαμίγος. Πάει κοντά. Κερδίζει το φάουλ λίγο, αλήθεια να πετύχει το καλάθι. Θα μείνει όμως με τις δύο βολές. Ο Κοψίδας επιστρέφει και πάλι στο μάτι για τους Χάρλεμς. Σαρασουάτη θα καθίσει στον πάγκο. Λαμίγος εύστοχος στην πρώτη, 10-24. Βάζει και την δεύτερη για το 11-24. Ο Λοΐζος άφησε χέρι με χέρι στον Σπυρόπουλο. Και πάλι ο Λοΐζος. Ατονίτης. Ο Λοΐζος αυτός θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα στο σίδερο στα χέρια του Σταυρόπουλου στην συνέχεια. Μανίκας. Σταματάει τις τρίπλες. Βρήκε τον Σταυρόπουλο ο οποίος πατώντας τη γραμμή θα εκτελέσει για δύο.
13-24. Γυρίζει ο Καραγιάννης, αλλά καταλήγει εκτός. Τσιάμος, Πυροκοψιδάς. Πάει κόντρα στον Πατονίτη, ο οποίος θα του κάνει το φαουλ χαμηλά. Πατονίτη, με συγχωρείτε. Στην επαναφορά η Χαρλέμς, ο Φιδάς εκτελεί αμέσως. Αδύναμο όμως το σουτ. Και ο Σπυρόπουλος βρήκε μια πολύ ωραία πάσα για τον Λοΐζο, καλάθι και φάουλ. 14-26. Πολύ ωραία εκεί ο Σπυρόπουλος βρήκε τον συμπαίκτη του, ακόμα πιο καλή είναι η εκτέλεση του Λοΐζου. Τους δέχθηκε το φάουλ από τον Σιάμο και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. 14-27. Μανίκας μπροστά του ο Λοΐζος για να τον πιέσει. Τώρα θα βρεθεί με ψηλότερο αντίπαλο ο Λοΐζος. Ο Σταυρόπουλος είναι εκεί, δεν θα εκμεταλλευτεί το mismatch. Πολύ ωραία και έξυπνα περνάει ο Λοΐζος. Δεν μπασάρει, προτίμησε να εκτελέσει με τα αριστερό. Ναι, ευκαιρία και θα έρθει λίγα το γαλάσιο τον Ζαχαροτσένκο. 14-29. Στρίγμα τώρα για φάουλ του Λοΐζου επάνω στον Μανίκα. Είναι το τέταρτο αυτό των Γκρίφινς. Από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους Χάρλεμς. Σταυρόπουλος βρίσκει τον Σιάμο. Βάλει στην πλάτη τον Σπυρόπουλο. Σταυρόπουλος εκτελέσει για δύο. 16-29. Αδωνίδης. Άφησε και πάλι στον Σπυρόπουλο. Λίγο να του φύγει μπαλά τα χέρια, κράτησε όμως Λοΐζος στον Σπυρόπουλο, θα εκτελέσει για τρεις. Έρβολο όμως η προσπάθεια. Να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία για τους Γκρίφινς, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αλλαγή. Ο Σπυρόπουλος θα καθίσει τον παγκό να πάρει κάποιες ανάσες. Ο Βιλτανιώτης θα επιστρέψει και πάλι στο παρκέ. 3.50 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλεπτού. Μανίκας. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Γυρίζει και σκοράρει κιόλας. 18-29. Θα έχει χτυπήσει το πρόσωπο ο Λοΐζος. Τα λέει ο ρέφερι με Πατονίδη και Λοΐζο. Και τώρα γίνεται συνέχεια στο μάτς. Τον Λοΐζο να φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους Γκρίφινς, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 11 αυτή τη στιγμή. Ιτανιώτης αποφεύγει τον Σιάμο, εκτελεί για τρεις, δεν μπαίνει όμως το καλάθι, δεν βρήκε ούτε καν σε πάρει μπαλά. Σιάμος μόνος του με δύο μπροστά. Θα επιχειρήσει να πλησιάσει κι άλλο και θα κάνει το φάουλο ο Καραγιάννης τώρα. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Γκρίφινς και έχουμε βολές για τον Σιάμο. Πρώτη. 19-29, στρογγυλά στους 10 πόντους η διαφορά. Χάνει τη δεύτερη.
Σα κεντρί στο φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Ποιο διαμαρτύρεται για αυτή την απόφαση. Αμίγος θα περάσει στο μάτς στην θέση του Σιαμού, ενώ Αθανάσιος Φατονίδης εκτελεί τώρα την πρώτη για να την βάλει. 19-30. Μέσα και η δεύτερη. 19-31. Τελευταίο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Μπαλά φτάνει στον Μανίκα. Ο Ψηδάς γυρίζει, εκτελεί υποπίεση, υποβλαστικτική πίεση βρίσκει το καλάθι του Ψηδάς. 21-31. Λοΐζος άφησε τον Πατονίδη. Πάλι θέλησε να βρει τον Λοΐζο, βγήκε ο Μανίκας για να πιέσει και να δυσκολέψει κάπως τη ζωή του αντιπάλου του. Λοΐζος θα πάρει την προσπάθεια με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Μανίκας πέρασε. Καταδιώκεται από άσπρες φανέλες, βρήκε τον Κοψιδά, πήγε με φόρα εκείνος, καθαρή άμυνα. Θα βρεθεί και στο παρκέ. Κεραία για τους κρύφους τώρα να τρέξουν. Μιλτανιώτης κλείστηκε, άφησε τώρα στον Λοΐζο. Ο Πατονίδης είναι μόνος στη γωνία, θα εκτελέσει για τρεις. Μανίκας περνάει. Είναι έξω. Κάτζιος θα εκτελέσει για τρεις από την πλευρά των Χάλλων Φέρντ στο τρίποντο. Λοΐζος. Κρατάει στα 7 δευτερόλεπτα. Εδώ και σκρίνει ο Καραγιάννης. Βιλτανιώτης εκτελέσει από το πλάι. Είναι άστοχο το σουτ. Αμίγος Μανίκας. Αυτή στον Κοψιδά. Σουτ μέσα απόστασης. Κλατσότο μπήκε. 23-31. Η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο. Με τους challenge να πλησιάζουν στους 8 πόντους. Να έχουμε τώρα το time out από την πλευρά των Griffins. Συνέχεια στο μάτς, 1-19 ακόμα απομένει στο δεύτερο δεκάλεπτο, 23-31 πλέον το σκορ. Μειώνουν από την απόσταση οι Χάρλεμς, πλησιάζοντας τώρα στο μείον 8. Πατονίδης, είναι στον έτερο Πατονίδη, τον Θανάση. Ποιος θα κερδίσει το φαουλ, το οποίο είναι το τρίτο, το Χάρλεμς. Θυμίζω οι Γκρίφινς έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους από την άλλη. Κιαχόπουλος, ποστάρι. Λοΐζος θα εκτελέσει πίσω από τα 6.75 και θα βρει στόχο. 23-34. Μανίκας, πέρασε στον Κοψιδά. Σηκώνεται εκείνος για 2 με τη βοήθεια του Αμπλόπη για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε, 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Πατονίδης. Τον Κιαχόπουλο εκείνος οργανώνει, δείχνει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Ο Αμίγος είναι μπροστά του. Θα τον κυνηγήσει, θα του κάνει το τέταρτο φάουλ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν και οι Χάρλεμς στην δεύτερη περίοδο. Θα τον είδεις. Πυρολοΐζος. Τριβλαβούς από την πλάτη, παίρνει και το screen. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση και Κιαχόπουλος θα πρέπει να εκτελέσει, βρίσκει λίγο χώρο αλλά είναι πολύ δυνατό το σούτ του. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάτζιος στα 4-3 θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το σούτ. Μπάλα καταλήγει εκτός, τελειώνει και το δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 23-34.
ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Χάρλεμ και Γκρίφινς. Το σκορ δείχνει 23-34 μόλις, στο σύν 11 οι Γκρίφινς, οι οποίοι κρατούν σταθερά το προβάδισμά τους. Που την άλλη, οι Χάρλεμ συνεχίζουν την προσπάθειά τους να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Έχουν καταφέρει κάποιες στιγμές, σε κάποιες στιγμές στο δεύτερο δεκάλεπτο να ρίξουν η διαφορά σε μόνο τους, ωστόσο οι Γκρίφινς έβρισκαν τρόπο να απομακρύνονται και πάλι. Και όμως τώρα πέρασε στον Κοψίδα, δέχτηκε το φάουλ εκείνο από τον Καραγιάννη. Και θα πάει στην γραμμή των βολών. Και από το πρώτο μαδικό των Γκρίφιν στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη βολή. 24-34. Έτοιμος ο Κοψίδας για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. 25-34. Έχουμε φάουλ και από τον Σαρασουάτη, από ένα ομαδικό έτσι. Χάρλεμς. Γιαχόπουλος. Νέο σφύριγμα για επιθετικό φάουλ από τον Πατονίδη, ο οποίος έφτιαξε για την κανονικά τον Σιάμο. Μανίκας. Πήρε ο Δαμίγος, η μπάλα έφτασε τον Κοψίδα. Θα τα δεχτεία Σαρασουάτη, 5 δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμ. Θα εκτελέσει ο Μανίκας για 3 και είναι έστοχο το σούτ, 28-34. Στους 6 πόντους πλέον η διαφορά. Σπυρόπουλος, Αντωνίδης, μπαλάφτα στον Καραγιάννη. Γιαχόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Μανίκας θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα για τον Σιάμο, δεν περνάει όμως από τον Παντωνίδη. Σπυρόπουλος και πάλι Γκρίφιν στην επίθεση. Στέκεται, σημαδεύει αλάστοχα. Αμίγκορος στον Σιάμο. Κοψιδάς πήρε, πήγε με φόρα με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Σαρασουάτη, υψωμένα χέρια μπροστά του. Ανάμεσα από τρία κορνιά βρεθεί ο Σαρασουάτη, άστοχο και το σιτ του Δαμίγου. Μπάλα καταλήγει εκτός, η κατοχή είναι για τους Γκρίφιν. Όχι, αλλάζει τελικά η απόφαση, καθώς παραδέχεται προς τη μήνυ το Καραγιάννη στο τέχνο στο δεξιέκτος του μπάλα. Και έτσι η Χάρλεμς μένει και πάλι στην επίθεση. Μανίκας κρατάει σε κάτι της κινήσης, θα πάρει τελικά ο ίδιος την προσπάθεια. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα του ο Καραγιάννης και να αφήνει να πέρασε εκτός. Ο Πατωνίδης τώρα για τους Γκρίφινς. Γιαχόπουλος. Βιλτανιώτης. Είναι το φάουλ τελικά από τον Μανίκα. Μπάλα στο πλάι για τους Γκρίφινς, πήρε ο Πατωνίδης. Με πλάτη τώρα ο Καραγιάννης. Γιαχόπουλος, έχει 6 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει για 2, δεν μπαίνει το καλάθι. Σιάμο ζήτησε, η μπάλα έφτασε σε εκείνον. Δύσκολη εκτέλεση όμως, η οποία δεν θα βρει στόχο. Σπυρόπουλος. Ωραία, περνάει τον αντίπαλό του και αφήνει στο πλάι για τον Βιλτανιώτη. Θα εκτελέσει εκείνος για 3, κοντό σουτ. Σπυρόπουλος πάλεψε για το επιθετικό rebound, εκείνος όμως είναι αυτός. Εκείνος είναι όμως που έβγαλε την μπάλα εκτός. Και η κατοχή είναι για τους Χάρλεμς, όχι, τελικά αλλάζει η απόφαση. Μπάλα είναι για τους Γκρίφινς. Θα
Αντωνίδη στην επαναφορά, ψάχνει συμπαίκτη. Στον Τιαχόπουλο. Παίρνει το screen. Ψιάμος παραμένει πάνω του. Σπυρόπουλος τώρα με τον Μανίκα μπροστά του. Θα έχει αυτό στο screen. Για να περάσει, να φτάσει κοντά με τα αριστερό, λέει, απλώς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι όμως. Μανίκας. Φεύγει η μπάλα, την προλαβαίνει όμως. Λαμίγος, τον Κοψιδά άφησε. Πήρε εκείνο στο δίποντο, το χάσε. Θετικό rebound του Σιάμου και θα έρθει και το καλάθι. 30-34. Χωρίς σκορ παραμένουν οι Γκρίφινς στην τρίτη περίοδο. 7-0 το σερί των Χάρλεμς, οι οποίοι πλησιάζουν πλέον στους 4. Σπυρόπουλος πιέζεται. Μπαλά καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου, όμως νομίζω είναι και πάλι για τους Γκρίφινς, ναι. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος όμως εδώ οι φιλοξενούμενοι. Μηδιασμός με Κοψιδά, σαν σε προπόνηση βασκοράρι, 32-34. Οι Χάρλεμς επιστρέφουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής, κάτι που αναγκάζει τους Γκρίφινς να καλέσουν time out. Μόλις δύο πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες, 32-34 δείχνει τώρα το σκορ, με τους Γκρίφινς ακόμα να μην έχουν καταφέρει να βρουν τον πρώτο τους καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Και έτσι με ένα σερί 9-0. Οι Χάρλεμς έχουν πλησιάσει πλέον ακόμα περισσότερο, έχουν ευκαιρία με ένα τρίποντο να πάρουν ακόμα και το προβάδισμα. Μπάλα καταλήγει εκτός. Για ποιον είναι η κατοχή, μένει να δούμε. Μπάλα είναι για τους Χάρλεμς. Όπως λένε οι διαιτητές. Ανίκας. Ροκοψιδάς. Φύγει κεφάλι τον συμπαίκτη του. Μέχρι πάνω το Σπυρόπουλος, καλάθι και φάουλ. 34-34 πλέον. Σοφαρίζουν οι Χάρλεμς. Και τώρα ο Μανίκας έχει την ευκαιρία να δώσει και πάλι το προβάδισμα μετά από πολλή ώρα στους Χάρλεμς. Αστοχή όμως την βολή, παραμένει το μάτι στην ισοπαλία. Έχουμε ένα χτύπημα πάνω στον Πατωνίδη. Γι' αυτό και υπήρξε η διακοπή στο παιχνίδι. Δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό ο Πατωνίδης. Θα λέγει τώρα με τον Κοψιδά. Αλλά θα πάει στο πλάι για να επαναφέρουν οι Γκρίφινς. Σπυρόπουλος. Εδώ και 45 ακόμα στην τρίτη περίοδο, επαναλαμβάνω. Οι Γκρίφινς αναζητούν το πρώτο τους καλάθι στην τρίτη περίοδο. Τιαχόπουλος θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 34-37. Λαμίγος γυρίζει αστοχή, ο ίδιος παλεύει να συγκρατήσει, Σιάμος θα πάρει. Θα γίνει το κλέψιμο του Άρπαξ και πάρα τα χέρια ο Γιαχόπουλος, βρίσκει και τον Σπυρόπουλο, ο οποίος γλιτώνει τα βήματα. Θα αφήσει τώρα στον Πατωνίδη, θα σε κοντά εκείνος το τίμησε να πασάρει έξω στον Βιλτανιώτη. Μανίκας, την ισοτυχιά μου. Τσεκάρει τις επιλογές του, επιλέγει τον Μανίκα, θα εκτελέσει την ύψος στο σούτ εκείνος και όμως μαζεύει το επιθετικό rebound και φτάνει κοντά, σηκώνεται, του φεύγει πάλι αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Καραγιάννη. Αλλαγές για τους Χάρλεμ, Σταυρόπουλος και Κάτσιος επιστρέφει στο μάτς, Κοψιδάς και Δαμίγος καθόνται στον πάγκο. Ενώ ετοιμάζεται
σιγά σιγά ο Σιάμος για να εκτελέσει το ζευγάρι βολών του. Μέσα η πρώτη, 35-37. Κάνει τη δεύτερη ο Σιάμος, Παντωνίδης είναι εκεί να μαζέψει το rebound. Σπυρόπουλος, Άξεσον και Αχόπουλο, έφυγε μπάλα από τα χέρια του. Έπειτα από την παρέμβαση του Σιάμου. Παντωνίδης πάει κατά μέτωπον, φτάσει κοντά, θα σκοράρει κιόλας. 35-39. Παρατηρήσεις από τον προειδοποίηση, μάλλον από τον ρέφερι και στις δύο ομάδες, ο οποίος διαμαρτυρηθεί. Στη συνέχεια του παιχνιδιού θα δεχτεί τεχνική ποινή, ό,τι χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Κάποιος από το πλάι αστοχή. Πάλι φτάνει στον Μανίκα. Χάλινς παραμένει στην επίθεση, το δευτερόλεπτα διαθέσιμα, Σιάμος άσε τον Σαρασουάτη, 3-4 δευτερόλεπτα, 3 τώρα, καλώς πρέπει να εκτελέσει, ο Μανίκας πρέπει να το κάνει, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν προλαβαίνει εδώ να εκδηλώσουν επίθεση η έγκαιρα η Χάρλεμς, σε έμεινε η μπάλα στα χέρια και έμεινε εκεί το 35-39 στο σκορ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Σπυρόπουλος. Κάνε την κίνηση ο Παντωνίδης, στον Γιαχόπουλο πήγε μπαλά. Θα εκτελέσει και είναι για τρεις επίσης το σουτ. Πήγε και αυτό, 35-42. Από ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο του Γιαχόπουλου ξεφεύγουν στο σύν 7 και πάλι οι Γκρίφινς. Οι οποίοι βγάζουν αντίδραση την ώρα που πλησίαζαν οι Χάρλεμς. Οι οποίοι καλούν τώρα time out. Συνέχεια στην αναμέτρηση έπειτα από το timeout που κάλεσαν νωρίτερα οι Harlems. 3-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο, το σκορ στο 35-42 υπέρ των Griffins. Σταυρόπουλος, δεν πέρασε η πάσα του. Λοΐζος μάζεψε για να βγάλει την επίθεση τώρα τους Griffins. Σπυρόπουλος περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση. Παντωνίδης απλώνει αντικανονικά το χέρι, το όχι είναι αμυντικά, αμυντικό το foul. Τον Σταυρόπουλο. Αντωνίδης γυρίζει αστοχή. Μπάλα στον Σιάμο. Πάσε κοντά εκείνος, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μάχη Σαρασουάτη με Παντωνίδη, ο παίκτης των Γκρίφινς πέταξε εκτός την μπάλα. Ψάχνει επιλογές, Σπυρόπουλος κατάλαβε τι ήθελε να κάνει ο αντιπαλός του και έφυγε τώρα στον ευνηδιασμό με το layup. Με περίσσια ψυχραιμία θα σκοράρει για το 35-44. Είναι 9 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Σιάμος. Σαρασουάτη. Σε και πάλι στον Σιάμο. Ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα και με το δεξί χέρι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 37-44. Πήγεσαι πάνω στον Λοΐζο. Και έγινε και το τέταρτο ομαδικό των Χάρλεμς τώρα. Από 4 έχουν οι δύο ομάδες. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τους δύο. Λοΐζος. Κολλημένος πάνω του ο Κάτσιος. Έχει Σταυρόπουλος τώρα να τον κλείσει. Παντωνίδης στον Σπυρόπουλο. Προσποίηση από εκείνον για να πάρει το σούτ από την κορυφή. Αλλά καταλήγει εκτός και η κατοχή είναι για τους Χάρλεμς. Λαμίκος επιστρέφει στο μάτς. Παίρνει την θέση του Σιάμου. Μανίκας.
αφήσει στο πλάι στον Κάτζιο. Εκείνος θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 40-44. Σιρόπουλος. Παίρνει το σκρίνι από τον Πατονίδη. Σε εκείνον θα δώσει την μπάλα. Μανίκας. Σπυρόπουλος, δεν πάει κανείς πάνω του. Του άφησαν το τρίποντο. Δεν το πλήρωσαν όμως οι Χάρλεμς, οι οποίοι έβγαλαν την άμυνα. Μανίκας, αυτός θα οργανώσει την επίθεση. Σαρασουάτη τώρα. Παίρνει τα βήματα με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Σπυρόπουλος μαζεύει. Κρατάει εκεί παρά την πίεση, θα επιχειρήσει και μια ψηλή πάσα για τον Λοΐζο, πως θα σκοράρει. 40-46. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μανίκας, Δαμίγος. Δεν είναι καλή εκτέλεση παρά τις καλές προϋποθέσεις. Μανίκας και πάλι θα πάρει και αυτό το σουτ το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 43-46. Σπυρόπουλος. Είναι τα 4 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Σπυρόπουλος πάει μόνος, θα κοπεί από τον Σαρασουάτη. Αμίγος, 23 δευτερόλεπτα. Κάτσιος για 3, ακόμα ένα τρίποντο, 46 όλα. Με τρίποντες εκτελέσεις, οι Χάλεμς φέρνουν και πάλι την ισοπαλία στο μάτς. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Γκρίφινς. Γιαχόπουλος, παίρνει το σκριν, θα εκτελέσει και για 3. Αμίγος στο 1 δευτερόλεπτο, προλαβαίνει ο Μανίκας. Θα πετάξει την μπάλα και θα το βάλει στη λήξη του χρόνου και θα δώσει και το προβάδισμα στους Χάρλεμς. 49-46 με αυτό το απίστευτο καλάθι του Μανίκα. Οι Χάρλεμς ολοκληρώνουν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ. Για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκινάει και βρίσκει τους Χάρλεμς να προηγούνται με 49-46 με τον Μανίκα στην εκπνοή του χρόνου, στην εκπνοή της τρίτης περίοδου, να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό καλάθι από το κέντρο, ενώ τώρα θα σκοράρει και πάλι για το 51-46. Στην απόσταση 5 πόντων πλέον οι Χάρλεμς, οι οποίοι έχουν αναθαρίσει κάπως τα τελευταία λεπτά. Πατονίδης, ωραία συνεργασία με Σπυρόπουλο και καλάθι για το 51-48. Μανίκας. Μανίκας κρατάει για τους Χάρλεμς. Αυτή τώρα στον Δαμίγο. Καλή άμυνα, αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει ο Γιαχόπουλος. 53-48. Αφήνει ο Πατονίδη στον Σπυρόπουλο. Μπάλα στον Πατονίδη. Πάνω από τον Κοψιδά. Χαμηλά έχει γίνει πριν πάρει τα βήματα ο παίκτης των Γκρίφινς. Πατονίδης πήρε από τον Γιαχόπουλο. Κάνε την κίνηση ο Λοΐζος. Σταμάτησε μπροστά από ψηλότερο αντίπαλο. Εκτέλεσε τελικά. Προτίμησε να μην μπασάρει. Αλλά παραμένει στα χέρια των Γκρίφινς. Και θες 14 δευτερόλεπτων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Σπυρόπουλος θα εκτελέσει αμέσως. Μαζί του Σταυρόπουλος. Μανίκας. Σταυρόπουλος αυτό στον Δαμίγο. Σταυρόπουλος θα εκτελέσει από μέσα απόσταση, δεν μπαίνει το καλάθι. Γιαχόπουλος προσπάθησε να επιχειρήσει μια μακρινή πάσα του γλύφου όμως την παρά τα χέρια. Και αυτό συστημένη στον Δαμίγο. Μανίκας.
Αυτή στον Δαμίγο και πάλι και θα σκοράρει. Πολύ ωραία συνεργασία. 55-48 πλέον. Με τις Χάλεμς να δείχνουν να ελέγχουν κάπως την κατάσταση στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Κάτι που δεν αρέσει και τόσο στην πλευρά των Griffins, οι οποίοι κάλεσαν τώρα time out να δουν τι δεν πάει καλά. Συνέχεια μετά το time out, το σκορ στο 55-48, απόσταση 7 πόντων έχουν καταφέρει πλέον να χτίσουν οι Χάρλεμς. Και έχουμε και επιθετικό φάουλ. Ο Κατονίδης, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που έκανε τώρα την παράβαση. Και η Χάρλεμς είναι και πάλι στην επίθεση. Από ένα φάουλ για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής, στην τέταρτη περίοδο. Μανίκας. Και ο Κοψιδάς, Πατονίδης, το έδαφος θα εκτελέσει για τρεις ο Κοψιδάς. 58-48. Στο συν 10 πλέον η Χάρλεμς. Πατονίδης, ωραία συνεργασία με τον Σπυρόπουλο, βρήκε το χέρι του. Ο Μανίκας τον κόβει με φάουλ. Στη γραμμή. Τώρα ο Σπυρόπουλος μετά από το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Μέσα η πρώτη βολή. 58-49. Χάνει την δεύτερη. Ο Μανίκας είναι και να μαζέψει το rebound και να αφήσει το στον Δάμιγο. Κοψιδάς σε έξω και πάλι συνεργάζονται οι δυο τους. Κοψιδάς, αν και με δυσκολία, κράτησε. Αλλά έφτασε τον Κάτζιεν για να εκτελέσει. Γιατί και να το βάλουν και αυτό οι Χάρλεμς. 61-49 πλέον. Την κατάλληλη στιγμή έρχονται οι λύσεις πίσω από τα 6-75 για τους γηπεδούχους. Ενώ εδώ θα γίνει και το φάουλ από τον Κοψιδά. Το πλάι. Θα μπει η μπάλα μέσα. Μετανιώτης. Πιέστηκε, κράτησαν όμως οι Griffins με τον Σπυρόπουλο, Βιλτανιώτης και πάλι θα περάσει, θα δώσει ύψος καθώς είχε ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του, αλλά δεν το έκανε το χατήρι πάλι να καταλήξει εκτός καλαθιού. 6-40 ακόμα στην αναμέτρηση. Νίκας αργά αργά, μα Νίκας με συγχωρείτε. Μελέφτα στο Σταυρόπουλο, Δαμίγος από τα αριστερά με το ένα χέρι θα βρει στόχο. 63-49. Ιδιαίτερα εύστοχη στην τέταρτη περίοδο οι Χάρλεμς. Βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις πλέον επιθετικά. Θα παίζει ρόλο και η ψυχολογία που έχουν πάρει στις τελευταίες φάσεις. Πατονίδης στοχή. Με ευκαιρία με τον έτερο Πατονίδη. Πολύ καλή άμυνα του Δαμίγου, ο οποίος ήρθε από πίσω και τον έκοψε. Σιάμος επιστρέφει το μάτς για τους Χάρλεμς. Ενώ και ο Γιαχόπουλος ετοιμάζεται από την πλευρά των Griffins να περάσει, θα πάρει την θέση του Βιλτανιώτη. Ακόμα 6 λεπτά στο μάτς. Σπυρόπουλος. Λοΐζος, πέρασε τον Γιαχόπουλο. Σπυρόπουλος στην κορυφή, 3 δευτερόλεπτα 2. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι Σπυρόπουλος, δεν το είχε δει και έτσι του μείνει μπάλα στα χέρια. Δεν φωνάξει κανείς από τον πάγκο, είναι αλήθεια αυτό λέει ο Σπυρόπουλος, ο παίκτης του, ότι έπρεπε να τον ενημερώσουν ότι τελείωνε ο χρόνος. Σιάμος. Επιλέγει τον Κοψιδά. Είναι και πάλι ο ψηλός των Χάρλεμς, με το δεξί χέρι θα γυρίσει, δεν θα το βάλει. Η μπάλα κατέληξε εκτός, αλλά παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Δαμίγος. Παίρνει ο Σιάμος.
12 δευτερόλεπτα για τους Χαρλέμς. Και όμως κρατάει με τον Γιαχόπουλο μπροστά του, τώρα πάει και ο Βατονίδης. Ένα μακρινό σου τριών πόντων, αλλά καθόλου καλό. Γιαχόπουλος θα εκτελέσει υπό την πίεση του Σαρασουάτη, ο οποίος θα αλλίωσε και το σουτ. Αμίγος. Άφησε στον... Μπαλεύτες, άφησε τον Κάτζιο, που άφησε τώρα στον Σιάμο. Σιάμο στα 7. Πυροκοφιδάς. Θα σταθεί στο τρίποντο, θα εκτελέσει για 3 και θα τον βάλει ο Κοφιδάς. 66-49. Πολύ καλό παιχνίδι πίσω από 16-75. Το 4ο δεκάλεπτο κάνουν οι Χάρλεμς, οι οποίοι ανεβάζουν την διαφορά. Λοΐζος κέρδισε το φάουλ τώρα, το οποίο θα τον στείλει και στη γραμμή. Είναι το 4ο αυτό για τους Χάρλεμς. Ένα μόλις φάουλ έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι Γκρίφινς στο 4ο δεκάλεπτο. 66-50. Κάνει τη δεύτερη ο Λοΐζος, θα φτάσει η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Σπυρόπουλος θα εκτελέσει για 3, η μπάλα στο σίδερο. Προλαβαίνει ο Βατονίδης. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Γκρίφινς. Λοΐζος θα είναι κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Και η κατοχή πλέον είναι για τους Χάρλεμς. Καραγιάννης παίρνει την θέση του Φίλιππου. Βατονίδης στο μάτς για τους Γκρίφινς. Ο Σιάμος δίνει συνέχεια. 4 και 10 ακόμα. Σαρασουάτη. Κοψιδάς σηκώνεται και φτωχή για δύο. Είναι ζεστός ο Κοψιδάς. Και εδώ αποδείκνει στις τελευταίες φάσεις. Στο σύν 18 πλέον οι Χάρλεμς. 68-50 το σκορ. Κούλος κλείστηκε, βρήκε μια ωραία πάσα όμως. Εκεί βρήκε και την τρύπα ο Λοΐζος για τον Πατονίδη και η δεύτερη ευκαιρία χαμένη. Σιάμος. Άφησε στο πλάι εκεί όπου είναι ο Κάντιος, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. 71-50. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ καλό 4ο δεκάλεπτο για τους Χάρλεμς, οι οποίοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, βρήκαν καλάθια εξαιρετικά. Και πλέον είναι αγκαλιά με τη νίκη, ο Λοΐζος θα απαντήσει για το 71-53. Σιάμος. Πέρασε, βρήκε ανοιχτό διάδρομο, άλλαξε και χέρι στον αέρα, 73-53. Το συν 20 τώρα στρογγυλάει η διαφορά. 2-50 ακόμα για το φινάλε του παιχνιδιού και η Χάρλεμς είναι πάρα πολύ κοντά στην τέταρτη νίκη τους. Οι Γκρίφινς τώρα στην επίθεση με τον Λοΐζο. Πρόλαβε την άμυνα του Σαρασουάτη και σκόραρε για το 73-55. Αμίγος. Κατζιός, Κοφιδάν ζήτησε. Έχει πάλι πλάτη τον Πατονίδη, ο οποίος θα τον αναγκάσει σε βήματα. Μανίκας και Σταυρόπουλος επιστρέφουν από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Βαμίγος είναι ο ένας που θα κάτσει στον πάγκο και ο Κοψιδάς είναι ο άλλος. Λοΐζος, με συγχωρείτε. Σταμάτησε την τρίπλα για το μαρκαρίσμα το Γιαχόπουλος. Κούπουλος κρατάει στα 10, εκτελεί κιόλας ο ίδιος. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Γκρίφινς. Λοΐζος δεν μπορούσε να βρει λίγο χώρο να εκτελέσει. Πατονίδη ζητάει έξω και Αχόπουλος για να πάρει ακόμα ένα σου τριών πόντων στη λήξη του χρόνου. Δεν μπορούσε ούτε τώρα να βρει στόχο. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Κάτζιος. Μέσα κι αυτό. 76-55. Ο Ίζος προσποιήθηκε, ανενόχλητος θα πάρει ένα σουτ, δεν το βάζει.
1,5 τελευταίο λεπτό. Νίκας. Κάποιος θα πέφτει ωραία τον Πατονίδη, βρήκε και τον Σιάμο. Θα κερδίσει το φάουλο εκείνος από τον Κιαχόπουλο. Δύο αλλαγές τώρα για τους Γκρίφινς. Με χρόνο να επιστρέψει το μάτς. Και ο Τσαχαρτσέγκο επίσης θα περάσει το παρκέ. Μέσα η πρώτη βόλη του Σιάμου, 77-55. Εκτέλει εύστοχα και την δεύτερη. Για το 78-55. Αντωνίδης. Στοχίσει 78-58. Πέντα πέντε δευτερόλεπτα ακόμα. Σχαστή πάσα πολύ ώρα για τον Σιάμο, δεν θα πετύχει το καλάθι όμως εκείνος. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Σταυρόπουλο, 40 δευτερόλεπτα. Είναι ο λάθος και Αχόπουλος τώρα θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Κάτζιο. Σαρασουάτη. Άχθες τον Κάτζιο, εκείνος θα εκτελέσει για τρεις, δεν θα το βάλει. Ανενόχλητος τώρα ο Χρόνης, δεν σκοράρει αρχικά ούτε στην συνέχεια. Ούτε με την τρίτη, έχει και τέταρτη προσπάθεια και πέμπτη και έκτη. Δεν μπόρεσε να σκοράρει τελικά, δεν θα αλλάξει το σκορ από τις προσπάθειες του Χρόνη. Και ολοκληρώνεται το μάτς με το σκορ στο 77-58.